Για πάμε και σε έναν άλλον αγαπητό ηθοποιό. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να πει κακό λόγο για το άτομο του. Αναφέρομαι στον κύριο Αντωνόπουλο, που μόνο με το παρουσιαστικό που έχει φαίνεται πολύ συμπαθής. Εκεί βρέθηκαν οι κάμερες στην παράσταση που έδωσε αφού τελείωσε και το ρωτήσανε και για τον συνάδελφό του που περνάει άσχημα, τον κύριο Λαμπάτο, αλλά και για τον Λιάγκασε χτες που λέγει ότι τα κατοικίδια δεν είναι μέλος της οικογένειας και κακώς τα θεωρούμε μέλη της οικογένειας. Οπότε πάμε να τα δούμε όλα, γιατί πολλοί διαφωνήσατε και συμφωνήσατε μαζί μου για αυτό το θέμα. Δεν κερδίσατε το φλουρί, είσαστε προληπτικός. Ευτυχώς, είμαι πάρα πολύ προληπτικός. Έχω μία μακρά καριέρα. Σε σπίτια το έχω κερδίσει πολλές φορές. Στη δουλειά ποτέ. Και δεν θέλω να το κερδίσω. Και κάθε φορά... Ναι, μου πάει μια χαρά χωρίς να το κερδίσω. Λοιπόν, δεν ήθελα φέτος να το κερδίσω. Ευτυχώς δεν το κέρδισα. Πείτε συνήθως ποιος σας κάνει ποδαρικό. Εγώ. Ο κύριος Λαμπάτος αναφέρθηκε, έγινε ένα δημοσίευμα τέλος πάντων και τον κύριο Λαμπάτο και τις συνθήκες τις οποίες διαβίει αυτή τη στιγμή, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν ξέρω αν έχετε ενημερωθεί, αν έχετε συνεργαστεί. Τώρα τα ακούω, τώρα τα ακούω. Όχι, όχι. Αν έχετε συνεργαστεί ποτέ. Όχι, όχι. Όχι, δεν το ξέρω αυτό που μου λέει. Είπε σε συνέντευξή του ότι, ότι μένει σε ένα διαμέρισμα 15 τετραγωνικών και έχει εισόδημα 220 ευρώ. Ο Χριστός και Παναγία. Δεν έχει λεφτά, ούτε να αγοράσει ψωμί. Πω, πω, πω. Σε κανένα. Άξιζε, Βιλάνο, κάτι. Πού να το ξέρει ο άνθρωπος. Και εμείς, άμα δεν έβγαινε στον Αντένα, θα το γνωρίζαμε. Άστα να πάνε. Αν κάτι αύριο, μπορεί να βρεθεί στη θέση του κι άλλο ηθοποιό. Αφού αυτή η δουλειά είναι έτσι, ανεβαίνει. Και μπορεί απότομα να κατέβει, αν δεν έχει κάνει και τα κουμάντα σου. Να μην τύχει αυτό ούτε στο Λαμπάτο, ούτε σε κανένα, σε κανένα, σε κανένα. Δηλαδή είναι ένα πράγμα που με συγκλονίζει. Αυτό η ανέχεια είναι κάτι που δεν το παλεύει κανείς εύκολα. Είναι πολύ δύσκολο, πολύ, πολύ, πολύ. Σε κανένα να μην τύχει. Εσείς έχετε μείνει περίοδο χωρίς δουλειά ποτέ? Μία φορά νομίζω, ναι. Ήρξα πάρα πολύ τυχερό στη ζωή μου. Έχω μείνει μία φορά και νόμιζα θα πεθάνω που θα μείνω χωρίς δουλειά. Αλλά δεν πέθανε. Όχι, όπως βλέπετε είμαι εδώ ζωντανός. Σας χρόνο τι σας αρέσει να κάνετε? Τι μου αρέσει να κάνω? Κάνω... Έχετε δει έτσι και στο παρελθόν διάφορους ηθοποιούς να παραπονούνται ότι δεν βρίσκουν δουλειά, δεν τους καλεί κανείς για να συμμετέχουν είτε στο θέατρο είτε στην τηλεόραση. Είναι δυστυχώς είναι ένας δύσκολος, πάρα πολύ δύσκολος κλάδος. Δυστυχώς. Έτσι, μετά τα φώτα... Σκοτάδι. Αθλούμαι όσο μπορώ, ναι. Κολυμπάω όσο μπορώ. Όχι αυτό, όχι, το χειμώνα δυστυχώς δεν έχω χρόνο να το κάνω. Το καλοκαίρι όμως κολυμπάω πάρα πολύ, πολύ. Έχω εξοχικό, θέλω να το πω, έχω πισίνα, τι να κάνω, έχω. Μετά με τόσα χρόνια έχω και εγώ δικαιούμαι να έχω μια πισίνα και την κάνω 100 φορές περαδόθε και μετά πάω και μια ώρα στη θάλασσα. Σήμερα ο κ. Λιάγκας είχε μια διαφωνία στην εκπομπή του ότι τα ζώα δεν είναι ισότιμα με τους ανθρώπους και δεν μπορεί να είναι μέλη οικογένειας. Αχ, δεν μπορώ τόσο σαχλαμάρες. Τι θα πει δεν μπορεί να είναι μέλη μιας οικογένειας? Εξαρτάται πώς το βλέπει κανένα. Το ακούσατε έτσι, για πάμε να δούμε τι απάντησε. Ένας. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν για το σκυλί τους. Που δεν έχουν παιδιά και το σκυλί το έχουν παιδί τους. Και πολλές φορές και το σκυλί είναι και καλύτερο και από άνθρωπο. Έτσι, για όσους γράψατε την εξυπνάδα σας στα σχόλια, έτσι. Όπως το αισθάνεται κανένας. Εντάξει, δεν του κολλάμε επίδομα, δεν το πηγαίνουμε σχολείο, αλλά εντάξει, να σου πει, έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά σου. Αυτά και με τον ηθοποιό. Οχ, ό,τι άλλο έχουμε, θα επανέλθω με νέο βίντεο, με επικαιρότητα. Διαφορετικά θα τα πούμε αύριο. Ευχαριστώ όλους όσους με παρακολουθήσατε.